Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι το έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία κατά κάποιο τρόπο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την καθημερινότητα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και στο κομμάτι των τροχαίων ατυχημάτων, των τροχαίων συμβάντων. Λοιπόν, Εύη Σπανού, πάμε στην Εύη. Λοιπόν, έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν μία πανελλαδική μείωση. Τι πανελλαδική μείωση? Στα τροχαία ατυχήματα, βέβαια, συγκρίνουμε δύο χρονιές, το 2010 στη συγκεκριμένη κάρτα με το 2020, και να δώσουμε και την παράμετρο ότι το 2020 οι περισσότεροι μήνες ήταν μήνες καραντίνας και περιορισμένων μετακινήσεων. Βλέπουμε λοιπόν στα ποσοστά ότι το 2010 είχαμε 113 τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους. Και το 2020 είχαμε μια μείωση της τάξης του 54%, που αυτό μεταφράζεται σε 54 τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύρια κατοίκους. 54 νεκρούς, με συγχωρείτε, ανά εκατομμύρια κατοίκους. Και 113 νεκροί ανά εκατομμύρια κατοίκους. Το 2010. Τα θύματα της ασφάλτου. Δηλαδή, πόσοι συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ελλάδας. Βλέπουμε μία μείωση μέσα σε μία δεκαετία, 12 χρόνια, για να είμαστε ακριβείς. Κάπου εκεί. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αυτά τα στοιχεία εδώ αφορούν την Κρήτη, καθώς το 2020. Είχαμε 30 νεκρούς στους δρόμους της Κρήτης. Το 2021 αυξάνεται και άλλο αριθμός, καθώς φτάνουμε στους 49 νεκρούς στην άσφαλτο της Κρήτης. Και έχουμε και τον τραγικό απολογισμό του 2022, ένα αρνητικό ρεκόρ, με 56 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης. Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα? Ενώ μέσα σε μία δεκαετία τα τροχαία συμβάντα, είτε ατυχήματα, είτε δυστυχήματα, είτε ατύχημα, τραυματισμός, είτε θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της Ελλάδας, μειώθηκαν σε ένα ποσοστό της τάξης του 54%, στην Κρήτη, στην περιφέρεια Κρήτης, το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό. Κάθε χρόνο η λίστα με τους νεκρούς, με τους αδικοχαμένους συνανθρώπους μας στην άσφαλτο της Κρήτης, αυξάνεται. Θέλω λίγο, με βάση αυτά τα στοιχεία, Εύη παραμένεις, να πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη. Εκπαιδευτής οδήγησης. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές και πρώην πρόεδρος εκεί του Σωματείου. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, κύριε Μεϊμαράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρετε, μέσα στα βασικά συμπεράσματα των πρώτων στοιχείων, αυτοί που προχώρησαν στην συγκεκριμένη έρευνα τόνισαν μεταξύ άλλων ότι αλλάζει η κουλτούρα των Ελλήνων η οδηγική από τη μία και από την άλλη αναβαθμίζονται τα οδικά δίκτυα, αναβαθμίζονται οι υποδομές, αναβαθμίζονται οι δρόμοι μας. Τι συμβαίνει στην Κρήτη? Να σας πω σε γενικές γραμμές, διάβασα με πολύ προσοχή όλο αυτό το διοζήμα και πραγματικά όντως χαίρεσαι όταν το βλέπεις σε γενικές γραμμές, γιατί σε ειδικές γραμμές σίγουρα αυτά δεν ισχύουν. Όταν λέω λοιπόν οι γενικές γραμμές, εννοώ ότι η υπόλοιπη Ελλάδα, σαφώς έχει αλλάξει το δικό της δίκτυο, σαφώς οι δρόμοι είναι πολύ ασφαλέστεροι από ό,τι είναι εδώ στο νησί μας. Το βλέπουμε όσοι ταξιδεύουμε και φεύγουμε από την Κρήτη, βλέπουμε τις τεράστιες διαφορές. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συγκρίνουμε την Κρήτη και να λέμε γιατί όχι και εδώ. Δυστυχώς όμως τα νούμερα δεν επαληθεύονται για το νησί μας. Και βλέπετε πάλι με 59 νεκρούς, με 56 νεκρούς, με γύρω στους 60 νεκρούς γενικότερα πάνω κάτω, σύμπλην κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να πεις ότι αλλάζουν και πολλά πράγματα. Η κουλτούρα, όπως πολύ σωστά λέτε, σίγουρα αλλάζει και από τις σχολές οδηγών της δικές μας και από τις συμπεριφορές μας, αλλάζει με αργούς ρυθμούς, αλλά δεν θέλουμε να συγκρινόμαστε με άλλα κράτη τα οποία έχουν κάνει ήδη πολλά άλματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και η Ελλάδα μας τώρα έρχεται ίσως λίγο τελευταία και κατεδρωμένη στο να αλλάξει κάποια πράγματα και να βελτιωθούν οι συνθήκες αυτές που να έχουμε λιγότερα ατυχήματα. Αν θυμάστε, ας πούμε, το δρόμο από την Πάτρα προς τον Πειραιά, τα τελευταία χρόνια που έχει φτιαχτεί, έχει μειωθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ο αριθμός των ακόμα και ατυχημάτων, όχι μόνο θανατηφόρων, γενικότερα των ατυχημάτων. Άρα, έχουμε ανάγκη από τέτοιους δρόμους και ελπίζω στο άμεσο μέλλον να υπάρξει και εδώ, στο νησί μας, ένας τέτοιος δρόμος, που όχι μόνο ένας, αρκετοί δρόμοι που να μειώσουμε αυτά τα νούμερα. Το θέμα είναι, επειδή στεκόμαστε στους δρόμους και σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Από την άλλη, όμως, έχουμε να κάνουμε και με μια νοοτροπία, με μια κουλτούρα, με μια παιδεία. Που φαίνεται ότι είμαστε χιλιόμετρα πίσω εδώ στην Κρήτη. Κακά τα ψέματα. Τι να το κάνεις, τα έχουμε ξαναπεί πόσες φορές, κύριε Μεϊμαράκη, να φτιάξουμε τον δρόμο, τον πολύπαθο, το ΦΟΑΚ, να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί, να τον χαίρεται η καρδιά μας. Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία μας και αν δεν μάθουμε τα βασικά όταν πιάνουμε το τιμόνι.
Ακριβώς όλα ξεκινάνε λοιπόν από εκεί πέρα, γιατί όλοι εδώ στο νησί γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες και του ΒΟΑΚ. Και πιστέψτε με, πόσες φορές έχουμε συζητήσει, ειδικά οι δυο μας, ότι δεν είναι μόνο ο ΒΟΑΚ, είναι και τόσοι άλλοι δρόμοι. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτός ο δρόμος Καρμανιόλα, είναι και τόσοι άλλοι δρόμοι που είναι εξίσου επικίνδυνοι. Η ουσία λοιπόν είναι σαφώς και να αλλάξουμε, αλλά αυτό, κύριε Παναγιώτοπουλο, το έχουμε συζητήσει. Πώς θα αλλάξει? Πρέπει να αλλάξει από μικρή ηλικία, από την παιδική ηλικία. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να στήσουμε την προσοχή μας και να δώσουμε πραγματικά σωστές βάσεις για κυκλοφοριακή αγωγή. Και όχι όταν ένα παιδί έρχεται σε μια σχολή που είναι στα 18 ή στα 20 του, που έχει ήδη διαμορφώσει το χαρακτήρα του και δεν έχει πάθει μασικά πράγματα. Που τα βασικά πράγματα αυτά θα μαθηθούν σίγουρα από την οικογένεια, αλλά σίγουρα από το σχολείο και σίγουρα από σωστή εκπαίδευση από ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτές για το συγκεκριμένο κομμάτι αυτό. Δεν μπορεί λοιπόν οποιοδήποτε να λέει οτιδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να επενδύσουμε σε αυτό το πράγμα που λέγεται οδική ασφάλεια. Όπως και οι εταιρείες επενδύουν στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα αυτοκίνητα να είναι ασφαλέστερα, όπως το κράτος έχει, η πολιτεία έχει υποχρέωση για τους δρόμους, έχει εξίσου υποχρέωση και για τον παράγοντα άνθρωπο, τον οδηγό δηλαδή. Μάλιστα. Και όχι μόνο ως οδηγό, αλλά και ως πεζό, ως αναβάτη ενός ποδηλάτου, ενός πατινιού. Τα βλέπετε όλα αυτά. Κύριε Μεμαράκη, σας ευχαριστώ θερμά.